Η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργανώθηκε από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ξάνθης. Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι μια μονάδα, μια δράση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που σκοπό έχει να προάγει θέματα καινοτομίας και θέματα του επιχειρήν στους πολίτες της Ξάνθης, της Θράκης και φυσικά οι αντίστοιχες μονάδες σε άλλα πανεπιστήμια ολόκληρης της Ελλάδος. Πρωταρχικός στόχος είναι οι φοιτητές μας. Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας, τόλμης, δράσης, υλοποίησης των ιδεών που αποκτούν στα έδρανα των πανεπιστημίων και η μετουσίωση, η μεταβολή τους, μεταφορά τους, θα έλεγα, στον χώρο τον επιχειρηματικό. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς γίνεται αυτό. Πώς δηλαδή μπορούμε να μεταφέρουμε μια καλή ιδέα από το θρανίο στην πράξη. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, τι κίνδυνοι κρύβονται, εγκυμονούν και τελικά κινδυνεύουμε πραγματικά, αξίζει να ρισκάρουμε, αξίζει να προσπαθήσουμε για την ιδέα μας. Η εποχή είναι, προσφέρεται για να αναπτυχθούν καινοτόμες προτάσεις. Δηλαδή, μήπως αυτή η κρίση δεν δεσμεύει, αλλά ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για καλές πρακτικές και καλές ιδέες, ώστε να εφαρμοστούν και να προχωρήσουν καινοτόμες προτάσεις. Θεωρώ ότι πέρασε ανεπιστρεπτή εποχή που εκ του ασφαλούς ή με ασφαλείς ιδέες, με ασφαλείς πρακτικές πορευόμασταν. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Η εποχή μας καλεί να τολμήσουμε και να ρισκάρουμε. Η εποχή μπορεί να είναι δύσκολη και να διερχόμαστε μία κρίση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 1929 ήταν μια λαμπρή περίοδος έναρξης της μεγάλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αμερική. Δηλαδή την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, βάλαν το μυαλό τους κάτω, βρήκαν ιδέες και μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που είχαν μπροστά τους. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που τους δίνονται, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν με αξιώσεις στην παραγωγική διαδικασία. Το αντικείμενο της σημερινής εισήγησης είναι η υποστήριξη της δυναμικής επιχειρηματικότητας μέσω των επιταχυντών επιχειρηματικότητας. Ο σκοπός είναι να δείξουμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους νέους επιχειρηματίες, τα νέα δηλαδή παιδιά που έχουν καλές ιδέες και μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και μέσω των επιταχυντών να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό, ποιες είναι οι μέθοδοι, αν θα μπορούσαμε να το σχηματοποιήσουμε κάπως έτσι, για να υποστηριχθούν οι νέοι επιχειρηματίες? Καταρχήν να αναφέρω ότι σήμερα ο σκοπός είναι να δώσουμε ένα πετυχημένο παράδειγμα, να παρουσιάσουμε ένα πετυχημένο παράδειγμα. Τον Stage One Accelerator, έναν επιταχυντή επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης και με τη στήριξη του Empower Greece. Ο επιταχυντής λοιπόν αυτός έτρεξε στη Θεσσαλονίκη και υποστήριξε αρχικά 17 ομάδες νέων παιδιών, οι οποίες μπήκανε στον επιταχυντή με σκοπό να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, ώστε να τις σχηματοποιήσουν και να είναι έτοιμοι να τις παρουσιάσουν σε πιθανούς επενδυτές. Άλλωστε, σύμφωνα και με έρευνες, οι περισσότεροι νέοι προσανατολίζονται πλέον στην επιχειρηματικότητα, αφού το όνειρο του δημοσίου με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές είναι πλέον παρελθόν, γεγονός που επιτάσσει νέες μεθόδους και τρόπους σκέψης, προκειμένου η κρίση να μπορέσει να γίνει πραγματικά ευκαιρία για ένα καλό παραγωγικό μοντέλο.